Όταν μιλάμε για ασφαλιστικό, η συζήτηση πηγαίνει στις συντάξεις. Σήμερα, βέβαια, στην αίθουσα είναι λίγοι αυτοί που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, και έτσι να κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε με αναφορά στους νέους ανθρώπους. Γιατί δικαιολογημένα, όταν συζητάμε για το ασφαλιστικό, νέοι άνθρωποι νιώθουν ότι αυτή η συζήτηση δεν τους αφορά. Είναι για το μακρινό μέλλον. Είναι όμως έτσι. Αυτή η επίθεση που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα πούμε και στη συνέχεια, και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με τον περιορισμό, την κατάργηση ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με αυτό που ζει η συντριπτική πλειοψηφία της νεολαίας, δηλαδή με τους άθλιους μισθούς, τους μισθούς καρτσιλίκη, τις ανύπαρκτες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που ένα πολύ μεγάλο κομμάτι νέων ανθρώπων δεν γνωρίζει τι είναι αυτός ο όρος συλλογικής σύμβασης εργασίας, την αλλαγή προς το χειρότερο στις εργασιακές σχέσεις, δηλαδή με μια έννοια δεν αφορά αυτό το μεγάλο θέμα της κοινωνικής ασφάλειας μόνο τη σύνταξη, αφορά την προστασία της υγείας, της ασφάλειας στην εργασία, στην πρόνοια, αφορά την προστασία το διάστημα της ανεργίας, αφορά ακόμα και την εργατική κατοικία, αφορά όλους τους εργαζόμενους και κυρίως τους νέους και τις νέες που δουλεύουν με τους πιο άφθονους όρους. Έτσι όπως χαρακτηριστικά λένε αυτοί, δουλεύουν ευέλικτοι, είναι κομμάτι της ευελιξίας και της κινητικότητας. Σε απόλυτους αριθμούς τι σημαίνει αυτό? Δημοσιεύτηκαν προχτές και τα είχε ριζοσπάστησαν αυτά τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Το ΕΡΓΑΝΗ είναι ένα σύστημα καταγραφής στατιστικό του Υπουργείου Εργασίας. Τον περασμένο Νοέμβρη, όσοι έπιασαν δουλειά, δηλαδή έπιασαν δουλειά και τους κατέγραψαν, όχι μαύρα, με νέες συμβάσεις, με πλήρη απασχόληση, ήταν λιγότερο από 45%, 42,4%, ενώ οι υπόλοιπες συμβάσεις ήταν μερική απασχόληση και περιτροπή σε εργασία. Γνωρίζετε και εσείς τι σημαίνει αυτό, ας το επαναλάβουμε. Πλήρη εργασία σημαίνει 8 ώρε δουλειά και 650 ευρώ μεικτά, και μερική απασχόληση σημαίνει 360 ευρώ. Λοιπόν, η μεγάλη πλειοψηφία όσων έπιασαν δουλειά τον Νοέμβρη ήταν με 360 ευρώ. Άντε και κάτι παραπάνω, αν είναι καλά παιδιά. Συνολικά, άντε πες ήταν εξαίρεση ο Νοέμβρης, συνολικά όλο το χρόνο, από το Γενάρη μέχρι τον Νοέμβρη του 2019, στις νέες συμβάσεις εργασίας, μόνο το 45,3% ήταν με πλήρη απασχόληση. Όλοι οι υπόλοιποι, οι ευέλικτοι και οι κινητικοί. Και να σκεφτούμε ότι αυτά τα στοιχεία είναι τα επίσημα, που δεν καταγράφουν μια μεγάλη μάζα μαύρης ανασφάλειας της εργασίας, και φυσικά αρκετά από αυτά είναι και οριοποιημένα αυτά τα στοιχεία. Και επίσης αυτή η τεράστια κινητικότητα και προσωρινότητα στην αγορά εργασίας αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι τον ίδιο αυτό το χρόνο που μιλάμε, τη χρονιά που περνάει και σε λίγο φεύγει, έγιναν 2,6 εκατομμύρια προσλήψεις και 2,5 εκατομμύρια απολύσεις μέσα σε μια χρονιά. Φύγε εσύ, έλας. Όλοι εμείς και κυρίως οι νέοι άνθρωποι που είναι έξω από μας, έξω από αυτή την αίθουσα, που ζουν αυτή την κατάσταση, τους αφορά ή δεν τους αφορά τι θα γίνει το επόμενο διάστημα και ειδικά σε αυτό το μεγάλο θέμα με το ασφαλιστικό. Τα λέμε αυτά γιατί το πρώτο βήμα για να μην γνωρίσουν οι νέοι και οι νέες δικαιώματα στην ασφάλιση που είχαν οι προηγούμενες γενιές, όπως διαπιστώνουμε, έχει ήδη γίνει.
Για αυτήν ακριβώς την ανάπτυξη είναι που επιδιώκουν και πολιτική σταθερότητα, δηλαδή να μην υπάρχουν διαδηλώσεις, να μην υπάρχουν απεργίες, να μην σκέφτεται ριζοσπαστικά επαναστατικά ο εργαζόμενος λαός, και παίρνουν και μέτρα γι' αυτό, επειδή αυτοί έχουν τη λογική πρέπει να σου μαγειρεύουν, και παίρνουν μέτρα γιατί βλέπουν ότι τα πράγματα μπορεί να μην μείνουν έτσι όπως είναι σήμερα. Δηλαδή το κίνημα μπορεί να μην είναι στην υποχώρηση που είναι σήμερα και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτά οι κύριοι αυτοί και γι' αυτό παίρνουν μέτρα με νόμους περιορισμού των απεργιών, το διαδηλώσω, συζητάνε και τέτοιο νομοσχέδιο. Βγαίνει ο αστυνόμος με τη μεζούρα και να μας μετράει. Λέει είστε 100 το πεζοδρόμιο, είστε πάνω από 100 στην μια άλλη ρίγα. Και φυσικά καταστολή, αντικομουνισμός και χειδαίος όμως αντικομουνισμός, αυτό που δεικνύει και το μεγάλο του φόβο. Αν δεν κομπούνταν και τα κάνανε αυτά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έχετε και εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή το ότι παίρνουν μέτρα για να πειθαρχήσουν όλο και περισσότεροι και μέσα αυτό βάζουν και τους δικούς τους ανθρώπους. Το τελευταίο παράδειγμα είναι ο πρόεδρος. Ο πρώην πρόεδρος, τώρα θα αλλάξει η ομάδα αυτές τις μέρες, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ο οποίος τον ακούσαμε σε μια συνέντευξη τύπου που δώσε απίστευτη ειλικρίνεια, του είχαν δώσει λόγο αλήθεια. Λέει, οι κομμουνιστές μας πίεζαν λέει, για τις απεργίες, κάναμε κατάθεση των απεργιών. Κάναμε κατάθεση, δεν θέλαμε, λέει, μας πίεζαν. Λοιπόν, την εβδομάδα που πέρασε, αυτός ο ίδιος ο υπουργός που αναφέραμε και πριν, έδωσε εύσημα στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και δήλωσε χωρίς περιστροφές ότι με αυτό το νέο ασφαλιστικό που θα φέρει, είπε χαρακτηριστικά, θα έχουμε ολοκληρώσει μια μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση ως ένα αποτέλεσμα από το 2010, από την περίοδο του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά που φέρνουν τα προχωρήσαμε όλοι μαζί, λέει χαρακτηριστικά, και τώρα θα πάμε στο τελευταίο βήμα. Για αυτό το τελευταίο βήμα θα μιλήσουμε και εμείς σήμερα, όπου θέλουμε, επειδή πιστεύουμε ότι η ταξική πάλι είναι αυτή που θα βάλει τη σφραγίδα στις εξελίξεις και εμείς δίνουμε και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να δυναμώσει η ταξική πάλι, εμείς θέλουμε να είναι το πρώτο βήμα για την ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος, να είναι το πρώτο βήμα για μια νέα άνοδο των αγώνων και των διεκδικήσεων και του προσανατολισμού αυτών των αγώνων, να είναι το πρώτο μεγάλο βήμα για τη διαμόρφωση προϋποθέσεων μιας μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας και να είναι το τελευταίο τους βήμα, αφού δεν μπορεί να έρθει η τελευταία τους ώρα. Έτσι εύκολα. Συντρόφοι και σύντροφοι, οι αγώνες γενιών και γενιών αγωνιστών κατάφεραν να μας παραδώσουν μέσα σε ένα δυσμενή συσχετισμό και κάτω από ανελαίτες επιθέσεις στο κομμάτι της κλειτοκρατίας, δικαιώματα σήμερα έστω και κουτσουρεμένα και διάτρεπτα. Και εμείς κάνουμε τη σημερινή συζήτηση και άλλες που γίνονται σε όλη την χώρα, γιατί δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε την ιτοπάθεια και το συμβασμό, σε καμιά περίπτωση πάντως δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε μυρολατρικές απόψεις που μας καλούν να συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση, να συμβαστούμε με τα ψίχουλα ή πολύ περισσότερο και να αφήσουν να μας πάρουν και τα ελάχιστα που αφαίρουμε. Γι' αυτόν τον λόγο ανοίγουμε μια μεγάλη συζήτηση, γιατί θέλουμε οι εργαζόμενοι μαζί με τους κομμουνιστές να βγουν μπροστά για σύγχρονα δικαιώματα στη δουλειά και στη ζωή μας, όπως αξίζει στην εποχή μας με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν. Δεν είναι δυνατό δηλαδή να αποδεχτούμε αυτή τη χαμοζωή των 21ου αιώνα και να αποδεχτούμε να γίνουν και νόμοι ακόμα περισσότερο. Τι ετοιμάζουν? Ετοιμάζουν, και δεν το κρύβουν, παραπέρα καρατόμηση των κρατικών κονδυλίων για την κοινωνική ασφάλιση, για την υγεία, τα νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για την πρόνοια, όταν μιλάμε αναφερόμαστε κυρίως στις αναπηρίες, στην προστασία των αναπηρίων και των οικογενειών τους, στην πρόληψη της αναπηρίας και όλο αυτό το πλέγμα προστασίας. Και πολύ περισσότερο δεν μένουν μόνο σε αυτό στην καρατόμηση κονδυλίων, αλλά θέλουν αυτοί οι τομείς, θεωρούν ότι αυτοί οι τομείς είναι χρυσοφόροι τομείς για το κεφάλαιο,
θέλουν να αποτελέσουν τομείς επενδυτών χωρίς κανένα εμπόδιο και χωρίς καμία προστασία από δικαιώματα που υπήρχαν με κρατική υποχρέωση και με την υποχρέωση να καταβάλουν εισφορές οι εργοδότες. Και δεν κρύβουν λόγια. Επισημαίνουν χαρακτηριστικά και όλες τους οι δημοσιεύσεις για το τι φέρνουν, μιλάνε με σαφήνι. Λένε παραμονή στην εργασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, για φανταστείτε σε μια χώρα με ανεργία επίσημη που ξεπερνάει το 30%, νέα παιδιά που ξενιδεύονται και φεύγουν επειδή δεν βρίσκουν δουλειά στην ειδικότητα σε αυτό που σπούδασαν, αυτοί μιλάνε για παραμονή στην εργασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Έτσι ώστε να διασφαλίσουν, όπως λένε, η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Τι σημαίνει η βιωσιμότητα? Καταβάλει ένας εργαζόμενος εισφορές και φτάνει κάποια στιγμή η ώρα που λέει, ρε παιδιά, τη σύνταξή μου. Του λένε, δεν είναι βιώσιμο το σύστημα, κάτσε λίγο παραπάνω στη δουλειά, πλήρωνε ακόμα περισσότερο. Βιώσιμο θα γίνει όταν πάμε σε εσύ να σε βιώσιμο. Και αυτό το χαρακτηρίζουν επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των ετών εργασίας και των ετών σύνταξης. Δηλαδή τη στιγμή που όχι μόνο έχουμε τέτοια τεράστια ενέργεια, αλλά την ίδια στιγμή που μιλάνε για τεχνολογία 5G και τσακώνονται στην Καλαμάτα ή αλλού για το θα πει ή όχι, την ίδια στιγμή που μιλάνε για τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, κάνουν στα παιδιά μας, στα δημοτικά και στα γυμνάσια, κάνουν μάθημα ρομποτικής, ακόμα και στα νηπιαγωγεία. Πηγαίνουν τα πιτσιρίκια και κάνουν σεμινάρια ρομποτικής. Δηλαδή την ίδια στιγμή που όλες οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες της εποχής μας, της επιστήμης και της τεχνολογίας, μπορούν να εξασφαλίσουν ο εργάσιμος χρόνος να μειώνεται, οι απολαβές και το επίπεδο ζωής να βελτιώνεται, να απελευθερώνεται ελεύθερος κοινωνικός χρόνος. Ελεύθερος κοινωνικός χρόνος δεν είναι κάθομαι και κοιτάω τα αστέρια. Ελεύθερος κοινωνικός χρόνος είναι εξασφαλίζεται χρόνος για να γίνουμε κοινωνία του πολιτισμού, των πνευματικών δημιουργημάτων, για να έχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στην κοινωνική ζωή με γνώμη, με δράση. Αυτός είναι ο ελεύθερος κοινωνικός χρόνος που δημιουργεί έναν ανώτερο τύπο ανθρώπου. Λοιπόν, αντί να έχουμε αυτό, σου λέει παραμονή στην εργασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, το ανώτερο όριο ηλικίας ήταν τα 65 χρόνια. Το αύξησαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Κατρούγκαλου καλού ήρθε, το πήγε στα 67 χρόνια. Και τώρα ήδη ξεκίνησε η κουβέντα για τα 68 χρόνια. Προχτές βγήκε και στα κανάλια και λέγανε έχει ανέβει λίγο το προσδόκιμο ζωής. Άρα πρέπει να ανέβει και ένα χρόνο, λέει, το όριο ηλικίας ταξιοδότησης. Αυτό είναι τη μία πλευρά. Υπάρχει κάτι άλλο για να πούμε, για να αποδείξουμε πόσο σάπιο είναι αυτό το σύστημα που ζούμε μέχρι το μεδούλι, για να αποδείξουμε πόσο αδιφάγο είναι το κεφάλαιο και ο καπιταλισμός? Δεν τους φτάνει όμως αυτό. Όχι μόνο θα αυξηθούν τα όρια, αλλά λένε ελαχιστοποίηση και το περιπτώσιο πρόορης συνταξιοδότησης. Τι εννοώ πρόορης συνταξιοδότηση? Εννοώ να μην βγαίνει και κανένας κάτω από αυτό το όριο. Και για κανένα λόγο. Ακόμα και αυτή η μεγάλη κατάκτηση που υπήρχε, δηλαδή ο ανίκανος για εργασία εργαζόμενος, ο ανίποτος για εργασία εργαζόμενος, από τα εργοδοτικά εγκλήματα, από τα εργατικά ατυχήματα μέσα στη δουλειά, ήταν μια μεγάλη κατάκτηση αυτή του εργατικού κινήματος. Δεν ήταν πάντα δεδομένο αυτό. Ένας εργαζόμενος, ακόμα και ελάχιστες μέρες δουλειάς να είχε, όταν πάθαινε ένα εργατικό ατύχημα και ήταν ανίποτος για εργασία, υπήρχε το δικαίωμα, είχε εξασφαλιστεί το δικαίωμα να μπορεί να έχει μια υποτυπώδη σύνταξη για να ζήσει, να μην του πετάνε στην άκρη ως αναλώσιο. Λοιπόν, αυτό έρχεται σήμερα, ενώ έχει χτυπηθεί, έχει περιοριστεί, έχει κατακρεουργηθεί, έρχεται σήμερα να ελαχιστοποιηθεί. Σου λέει η οικογένειά σου, αν έχεις, αν μπορεί να σε φροντίσει, αν μπορεί να σε περιθάλψει και όλα τα υπόλοιπα. Και το ίδιο και για μια σειρά επαγγέλματα
τα οποία τι είχαν κατακτήσει. Είχαν κατακτήσει επειδή τα σκληρά, βαριά επαγγέλματα. Δεν μπορούσε ο οικοδόμος, ούτε μπορεί ο οικοδόμος να κάτσει 68 χρονών στο μαδέρι. Είχαν διεκδικήσει και είχαν κατακτήσει μέσα από σκληρούς παγόνες τα περιβόητα, βαριά και αθλητικά επαγγέλματα που ακούτε και λένε οι περισσότεροι ή μεγαλύτερη ηλικία. Τι είναι, πρακτικά είναι 5 χρόνια λιγότερα στη δουλειά. Δηλαδή ήταν στα 65, στα 60. Ήταν στα 62, πιο κάτω, ανάλογα το κλάδο. Λοιπόν, και αυτό να περιοριστεί και να καταργηθεί. Μείωση, λένε, του μη μισθολογικού κόστους. Μέσω μειώσεων στις εισφορές, ώστε να απαλλαγούν οι εργοδότες από το βάρος της κοινωνικής ασφάλισης. Εδώ θα κάνουμε μία διευκρίνηση. Επειδή πολλά λέγονται και πολλά λένε και οι εργοδότες, τα οποία δεν είναι όλα αλήθεια και παρουσιάζουν το μισθό του εργαζόμενου ως δική τους εισφορά. Εδώ έχουμε φέρει μαζί ένα πίνακα. Ο πίνακας αυτός είναι από το ταμείο, το επίσημο, είναι από τον ΕΦΚΑ αυτός ο πίνακας. Και λέει, εισφορές μισθωτών και εργοδοτών. Η ημερομηνία του 1η Απριλίου 2019, η εγκύκλειος που στέλνει το ΕΦΚΑ. Και λέει, ΕΦΚΑ, τι πληρώνει. Τι πληρώνει ένας εργαζόμενος που πάει για δουλειά. Πληρώνει παροχές ασθένειας και μητρότητας σε είδους. 2,15 ο ασφαλισμένος, 4,30 ο εργοδότης, 6,45 λέει σύνολο. Μην τα πω αναλυτικά τώρα τα ποσοστά. Παροχές ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα. Παροχές κύρια σύνταξης. Επικουρική ασφάλιση. Ο ΑΕΔ, αυτό που λέγαμε το επίδομα ανεργίας, είναι από τις κρατήσεις. Ο ΕΕ, οργανισμός εργατικής κατοικίας, πληρώνουν εργαζόμενοι για το δικαίωμα στην εργατική κατοικία. Έχουν σταματήσει να φτιάχνουν σπίτια από το 2008. Εργατική εστία, αυτά που δεν ξέρω πώς τα γνωρίζετε, τα εστία κοινωνικού τουρισμού, που ήταν για διακοπές το καλοκαίρι, ή ακόμα και βιβλία που δίνανε. Η δυνατότητα τώρα τα Χριστούγεννα σου δίνει ένα κουπόνι να πας να αγοράσεις βιβλία για σένα ή για τα παιδιά σου. Και ειδικές εισφορές επαγγελματικού κινδύνου, βαρέων αθυγινών επαγγελμάτων, πιο μεγάλες εισφορές ακόμα, και ορισμένοι εργαζόμενοι σε πιο ακόμα επικίνδυνα επαγγέλματα, δηλαδή υπόγειες, στοές, υποθαλάσσιες ή εναέριες εργασίες, ακόμα μεγαλύτερη εισφορά. Εδώ το σύνολο στην άκρη είναι χαρακτηριστικό, είναι ένα 40%. Δηλαδή πρακτικά, για να μην μπλεχτούμε σε νούμερα, ένας εργαζόμενος ο οποίος αμείβεται με λιγότερα από 1.000 ευρώ, ο μισθός του δεν είναι όμως αυτός που παίρνει στο χέρι. Ο μισθός του είναι 1.400 ευρώ. Το μεγαλύτερο κομμάτι, ο εργοδότης, δεν το δίνει στο χέρι, αλλά που το δίνει στο ταμείο. Το εργοδότη είναι αυτό. Πού το βρήκε ο εργοδότης από τον παππούλι του. Πριν κάνει, το κληρονόμησε. Είναι ο μισθός του εργαζόμενου. Είναι η δουλειά του εργαζόμενου. Τη δουλειά του εργαζόμενου κρατάνε και δίνουν και τη βαφτίζουν εργοδοτική εισφορά, λέει, είναι μεγάλη στο εργοδότη. Είναι ο μισθός του εργαζόμενου, το μισθό του εργαζόμενου παραδόσου. Και ιδιαίτερα για το κομμάτι το οποίο πηγαίνει για όλα αυτά που περιγράψαμε, τα οποία δεν του το αποδίδουν τώρα. Το τα κρατάνε το εργαζόμενο, από αυτά πόσα το αποδίδουν. Ελάχιστα. Φτάνει όμως αυτό για το κεφάλαιο. Δεν φτάνει ούτε αυτό για το κεφάλαιο. Και βάζουν ένα τέταρτο επίσης στόχο. Και λέει κεφαλαιοποιητικά συστήματα. Τι σημαίνει κεφαλαιοποιητικά συστήματα, δηλαδή λέει και τα ελάχιστα που θα απομείνουν, εντάξει και θα με απαλλάξει με τις συμφορές. Μάλιστα. Με αυτά που ήδη υπάρχουν μέσα, τι θα γίνει, λέει, εμείς δεν θα φάμε από αυτά. Σαν την αριθμητική του Καραγκιόζη. Λέει τα δικά μου, τα δικά σου πάλι δικά μου. Κεφαλαιοποιητικά συστήματα με καθορισμένες συμφορές που θα δίνεις, δηλαδή θα ξέρεις τι θα δώσεις, αλλά δεν θα ξέρεις τι θα πάρεις. Και εδώ το βαφτίζουν και αυτό για να επιτυχάνεται λέει πάλι μια ισόρροπη σχέση μεταξύ των εισφορών και των δικαιωμάτων. Όλη την ανισορροπία τη βαφτίζουν ισορροπία αυτή. Λοιπόν, κεφαλαιοποιητικό σύστημα τι σημαίνει. Κεφαλαιοποιητικό σύστημα
Σημαίνει αυτό που ομολόγησαν οι βιομήχανοι την προηγούμενη εβδομάδα. Βγήκε το Ινστιτούτο τους, ο ΙΟΒΕΡ, αυτό είναι το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, και είπε τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, υπολογίζουμε ότι μπορούν 99 δισεκατομμύρια ευρώ των εισφορών και των αποθεματικών ταμείων να στηρίξουν την κεφαλαία αγορά και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σε απλά ελληνικά σημαίνει αυτό, φέρτε τα λεφτά, να τα κάνουμε αμοιβαία κεφάλαια, να τα παίξουμε στο χρηματιστήριο, να στηρίξουμε την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, τις δεκαετίες της μεταπολεμικής Ελλάδας, το 50 και το 60 και το 70, δεν έφτανε μόνο η σκληρή δουλειά των προηγούμενων γενιών που με τα χέρια τους και το μυαλό τους έκτισαν την κατεστραμμένη του τη χώρα, αλλά και τις εισφορές τους και από τη δουλειά τους, ό,τι δύναμη, για αυτά εδώ που περιγράφουμε. Αυτά γίνονταν δανεικά και αγυρίστα προς το κεφάλαιο για την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Με αυτά φτιάξανε καράβια, με αυτά φτιάξανε εργοστάσια, με αυτά φτιάξανε ξενοδοχεία, με αυτά φτιάξανε τις περιβόητες επιχειρήσεις τους. Με αυτά τα χρήματα τα φτιάξανε. Και σου λέει, με αυτά θα αναπτυχθεί ξανά η οικονομία. Ρίξτε 99 δισεκατομμύρια για τις επόμενες δεκαετίες. Όχι με τη μία, δεν υπάρχουν λεφτά για να τα βρούνε. Ό,τι από τα να πέφτει στην κεφαλαία αγορά για να στηριχθεί. Οι παλιότεροι, είστε αρκετοί, πρέπει να πείτε στους νεότερους τι είχε γίνει στο χρηματιστήριο την περίοδο 1999-2002. Τότε 3,5 σημερινές εκτιμήσεις, 3,5 δισεκατομμύρια τότε, αλλά οι κατεδραχμές ήταν στο μετέχνη με το ευρώ. Κάναν φτερά, δεν κάναν φτερά, φύγαν από τις τσέπες των ασφαλισμένων και που πήγαν στις τσέπες των καπιταλισμών. Και μέσα στην κρίση αξιοποίησαν πάλι αυτά τα μεγάλα ποσά. Πώς τα αξιοποίησαν? Οι τράπεζες πώς ανακεφαλοποιήθηκαν? 10 δισεκατομμύρια ευρώ πήραν με το περιβόητο κούρεμα που είχε κάνει τότε η κυβέρνηση με τον Βενιζέλο, το PSR όπως το λένε, 10 δις, κούρεψαν τα ασφαλιστικά ταμεία και ανακεφαλοποίησαν τις τράπεζες. Αυτό σημαίνει κεφαλοποιητικά συστήματα, τα οποία λειτουργούν όπως ακριβώς λειτουργεί με τους νόμους της αγοράς του κεφάλαιου. Δεν είναι υποτίθεται, δεν μένουν στην άκρη, αδρανή, επενδύονται και φυσικά επενδύονται και χάνονται. Χάνονται από τους εργαζόμενους. Μένουν για το κεφάλαιο. Κίνηκα στο Ταβός που συνεδρίασε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρο. Οι ολιγάρχες του πλούτου και οι πολιτικοί τους υπηρέτες έκαναν καθαρό ότι θεωρούν βόμβα για την παγκόσμια οικονομία τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων των 8 μεγαλύτερων συναξιολογικών συστημάτων του κόσμου και υπολόγιζαν ότι η παγκόσμια οικονομία οδεύει προς τη μεγαλύτερη συναξιολογική κρίση της ιστορίας. Αυτό είναι η βάση για να προχωρήσει η ανατροπή όποιων ασφαλιστικών συστημάτων κάτω, θα πούμε και στη συνέχεια, από το μεγάλο φως της Οκτωβριανής Επανάστασης, της ύπαρξης του σοσιαλισμού και της πάλης των λαών στις χώρες κατά κύριο λόγο της Ευρώπης, είχαν διαμορφωθεί. Δεν είναι τυχαίο οι διαδηλώσεις που όσοι τις είδατε, καλό θα είναι να τις δείτε, έγιναν στη Γαλλία. Έγινε στις 5 του Δεκέμβρη μία από τις μεγαλύτερες απεργίες την τελευταία δεκαετία. Γιατί και εκεί έχουν τα ίδια με τις ανατροπές στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Είναι δηλαδή μια γενική πολιτική σε όλες τις χώρες που είχαν κρατήσει τέτοιου είδους δικαιώματα. Με βάση τα παραπάνω, να αναφερθούμε λίγο στις κατευθύνσεις της νέας δημοκρατίας που ανακοινεί επί νέου το ασφαλιστικό και κυρίως θα αναφερθούμε όχι σε λεπτομέρειες και σε αριθμούς, να σας αλήσουμε περισσότερο. Λίγο θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή για να θυμηθούν οι παλιότεροι και να μάθουν και οι νεότεροι. Να μάθουν δηλαδή ότι αυτή η πρόταση, η νέα πρόταση όπως λέμε, το νέο ασφαλιστικό, δεν είναι ούτε νέο, ούτε και καμία καινοτομία. Για εμάς τους σχετικά νεότερους, οι κινητοποίησεις με τον νόμο Γιαννίτση, αυτές έγιναν το 2001-2002, αλλά και όσα είχαν προηγηθεί στα τέλη της δεκαετίας του 90,
Επειδή ήταν οι πρώτες πολύ μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις εργαζόμενοι που είχαμε πάρει μέρος, θυμόμαστε την αντιπαράταση μέσα στα συνδικάτα εκείνη την περίοδο και συνολικά στην κοινωνία για τις προωθούμενες αλλαγές. Η αντιπαράταση ήταν πολύ μεγάλη και φυσικά ήταν και πάρα πολύ έντονη, γιατί δεν είχαν σήμερα έχουμε και όλα αυτά που ακολούθησαν. Τότε δεν υπήρχαν ακόμα, δηλαδή από τότε ακολούθησαν. Ο νόμος ΡΕΠΑ μετά το Γιάννης, που δεν πέρασε ο Γιάννης. Ακολούθησε ο νόμος Πετραλιά. Ακολούθησε ο νόμος Κουτουμάνη. Ακολούθησε ο νόμος Λοβέρδα. Ακολούθησε ο νόμος Βρούτσι. Ακολούθησε τώρα και ο Καπτούγκαλος. Ήταν ρηξικέλευτος πολύ. Λοιπόν, έχει μπλεχτεί το πράγμα. Τότε που ήταν ακόμα στο σχεδιασμό του, φαινόταν πιο καθαρά από την πάρη τη δουλειά. Δεν είχαν ανακατευθεί όλοι αυτοί οι νόμοι και επίσης δεν είχε γίνει και η μεγάλη ζημιά από τα 5 χρόνια 4,5 διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχασε μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, κυρίως στα μυαλά των ανθρώπων, υπήρξε μεγαλύτερη σύγχυση για το τι είναι ριζοσπαστικό, για το τι είναι αριστερό, για το τι είναι προοδευτικό, για το τι είναι ανατρεπτικό και όλα τα σχετικά. Επειδή λοιπόν ήταν ακόμα η αρχή, θα κάνουμε μία αναδρομή στο τότε. Τότε είχε βγει μία επιτροπή σοφών. Και τώρα ετοιμάζεται μία επιτροπή σοφών να βγει πάλι να παρουσιάσει το νέο ασφαλιστικό. Αυτή η σοφή, άνθρωποι των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών είναι, τραπεζίτες είναι, ακόμα και στη Γαλλία, αυτό που βάλανε τώρα ο επικεφαλής της Επιτροπής Σοφών ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος μιας ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας. Τότε είχε βγει μια Επιτροπή Σοφών με επικεφαλής ένα σοσιαλδημοκράτη. Ονόματι Σπράβος, ο καθηγητής Σπράβος. Ο κύριος Σπράβος σε μια συνέντευξή του είχε δηλώσει μάλιστα και αριστερός. Και έλεγε χαρακτηριστικά, επειδή τότε του κάνανε κριτική μέσα από το Πασόλ, για αυτά που φέρνει, κυρίως του κάνανε κριτική για το πολιτικό κόστος που θα έχουν. Έλεγε σε μια συνέντευξή του ότι είναι αριστερότερος ο απορισμένος εδώ που αριστερίζουν. Έλεγε. Εντάξει, εμάς αυτό τώρα δεν μας κάνει εντύπωση. Ο κατώτερος βγήκε και δηλώνει κομμουνιστής. Αυτός που δηλώνει. Λοιπόν, θα πούμε για την επιτροπή του και την έκθεσή του σήμερα. Στηριζόταν εξ ολοκλήρου στη μέθοδο ιδιωτικοποίησης που είχε επιβάλει παγκόσμια τράπεζα στις αρχές της δεκαετίας του 90 και η οποία είχε επιβάλει λίγο νωρίτερα, 15 χρόνια πριν, στη Λατινική Αμερική με πρώτη χώρα τη Χιλή και μάλιστα την περίοδο της σκληρής επιβολής της στρατιωτικής δικτατορίας. Το ίδιο μοντέλο στις αρχές της δεκαετίας του 90 είχε προβάλει ως λύση για αυτό που διαβάσαμε πριν για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που λέει κρίση των συνταξιοδοτικών συστημάτων και τι θα πάθουμε και αν και πώς, τότε είχε βγει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη συνθήκη του Μάστερ και τη Λευκή Βίβλο και είχε εμφανίσει αυτή την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας που πρόβαλε ως λύση αυτό, ακριβώς αυτό το μοντέλο, δηλαδή το μοντέλο της Χιλής. Είναι αυτό το μοντέλο που ονομάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει η Νέα Δημοκρατία φέρνει το μοντέλο Πινοτσέτ και είχε βγει και ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που τον μαζέψαν προεκλογικά που είπε ρε παιδιά το μοντέλο Πινοτσέτ και τον μαζέψανε λίγο τον Καραγκούνι, δεν κάνω λάθος, το λέγανε, Καραγκούνι. Τον μαζέψανε μία τόπε στα κανάλια και εξαφανίστηκε. Τότε όμως ήταν λίγο πιο τολμηροί γιατί είχαν γίνει ανατροπές στις χώρες του σοσιαλισμού. Θεωρούσα πως είχαν βρει την ευκαιρία να ξεπερδεύουν μια και καλή με δικαιώματα που είχαν κατακτηθεί κάτω από αυτό το συσχετισμό και κάτω από αυτό το φως του συσχετισμού και τους αγώνες και τα λέγανε πιο καθαρά. Αυτό λοιπόν το μοντέλο το είχαν ονομάσει Mercedes των ασφαλιστικών συστημάτων, αυτό το μοντέλο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Φυσικά αμέσως μετά όλοι καταλάβαν ότι αυτοί οι Mercedes, οι εργαζόμενοι καταλάβαν, είχαν λάδια. Αλλά οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και οι καπιταλιστές της άφησης, όπως και οι έμποροι της υγείας. Για την ακρίβεια, αυτή η έκθεση Σπράου ήταν ακριβής μετάφραση λέξη προς λέξη αυτών των αλλαγών.
και πιο συγκεκριμένα η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας είχε βγει το Γενάρη του 1994, είχε κυκλοφορήσει, η έκθεση της ΠΡΑΟ βγήκε το 1997 και έλεγε χαρακτηριστικά σύστημα τριών στυλοβατών. Πρώτον, ένα υποχρεωτικό σύστημα το οποίο χρηματοδοτείται από τους φόρους έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μια ελάχιστη βάση σύνδεσης. Δεύτερον, ένα υποχρεωτικό σύστημα καταβολής εισφορών όπου κάθε εργαζόμενο συμβάλλει με τρόπο αναλογικό και ανταποδοτικό. Τρία, ένα συμπληρωματικό σύστημα ατομικών εισφορών, δηλαδή τη ιδιωτική ασφάλιση, το οποίο πεδίεται στη χρηματιστική αγορά. Τα είπε όλα. Τα είπε όλα. Πήρα λοιπόν αυτό το συστηματάκι, το αντέγραψα λέξη προς λέξη, λέξη προς λέξη. Φυσικά, εδώ καινοτόμοι ήταν οι Σιριζέοι, γιατί άλλαξαν τη λέξη στυλοβατών και την έκαναν τριών πυλώνων. Όπως άλλαξαν το μνημόνιο και την Τρόικα και τα έκαναν στη συμφωνία με τους θεσμούς. Λοιπόν, το πήραν λοιπόν αυτό, στα αγγλικά λέγεται Three Pillar System, καλύτερα έκαναν άλλη μετάφραση. Αυτοί δεν το μετέφρασαν τρεις στυλοβάτες, το μετέφρασαν τρεις πυλώνες. Λοιπόν, και αυτό είναι η βάση που φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό βγήκε και η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπε ότι ο νόμος Κακρούγκαλου είναι πολύ θετικό το ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματική την αρχιτεκτονική του. Ποια είναι η αρχιτεκτονική του, αυτό. Έκρινε βέβαια τα συνταγματικά κάποιες φτερούγες. Για να τα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους έχουν επικουρική σύνταξη πάνω από 1.300, εδώ εμείς ασχολούμαστε όλη μέρα από αυτά και ακόμα δεν έχουμε κάνει άκρη, αλλά θα καταφέρει και τι πάρει κανένα συνταξή όμως. Λοιπόν, η αρχιτεκτονική του. Δηλαδή να προωθηθεί αυτό το σύστημα που φέρνει μια δημοκρατία και είναι αυτό που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία δεν έρχεται να καταργήσει τον νόμο Κακρούγκαλου, έρχεται να τον εφαρμόσει και να τον τελειοποιήσει και από ορισμένα νομικά κενά που είχε. Θα πάρει το ένα κομμάτι που είναι η Εθνική Σύνταξη, πόσο θα είναι αυτή, 380 ευρώ και πολλά σου λέει, είναι σιγά σιγά θα πέφτει ανάλογα με τη δημοσιονομική μας κατάσταση. Ενοποιούν τώρα και τα ταμεία όλα, σου λέει δημόσια σύνταξη αυτή. Μάλιστα. Θες παραπάνω, επαγγελματικό ταμείο. Τι είναι το επαγγελματικό ταμείο, θα πούμε μια κουβέντα και αυτή. Όσοι μπορούν για επαγγελματικό ταμείο. Το οποίο θα επενδύεται στο χρηματιστήριο. Και μετά οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό είναι λοιπόν το μοντέλο, το νέο που λένε και το καινοτόμο. Είναι αυτό που παλεύουν να το φέρουν εδώ και 27 χρόνια στην Ελλάδα, αυτό το νέο και το καινοτόμο. Και μάλιστα, έλεγε χαρακτηριστικά ότι ο Σοφράνος, χωρίς να κρύβει κουβέντες, που έχει εφαρμοστεί αυτή η καινοτομία. Τώρα οι σημερινοί, επειδή έχουν και τα... δεν τολμάνε να τα πούνε, τότε όμως τα έγραφε μες στην έκθεση του Σοφράνος και έλεγε «Η μετατροπή του παλαιού διανεμητικού συστήματος προς κεφαλαιοποιητικό έχει εφαρμοστεί», έλεγε ο Σοφράνος. Τα τελευταία 15 χρόνια, το 1997 το έλεγε, για το 1980. Έχει εφαρμοστεί με επιτυχία που στη Λατινική Αμερική, επιτυχία όσον αφορά τις συντάξεις, ένα ψηφιακό τόρφιο, και όσο και τη γενικότερη επίπτωση στην οικονομία. Τι έχει πει, έχουν ακολουθήσει η Αργεντινή, το Περού, η Βολιβία, η Κολομβία και τελευταία το Μεξικό. Αυτά τα έλεγε το 1997 ως σοσιαλδημοκράτης, και όχι είναι ο νεοφιλελεύθερος Σπράβος. Αυτά ακολούθησαν και οι επόμενοι. Και φυσικά δεν θα πούμε τώρα τι έγινε με τη συντάξη του Κιλίου. 15 χρόνια μετά αλλιεύσαμε ένα δημοσίευμα, είναι από το περιοδικό Z του Τσόμσκι, ο οποίος είχε κάνει μια έρευνα τότε, γιατί αυτά εφαρμόστηκαν και μετέπειτα και στις ΗΠΑ και λέει «Η βασική σύνταξη για τους φτωχούς στη Χιλή ισοδυναμεί με μία φρατζόλα ψωμί και ένα φλιτζάνι καφέ την ημέρα. Και είναι εξαιρετικά πιθανό ότι η μισή από τους συνταξιούχους εργάτες της Χιλής θα πέσουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
για το 30% της εργατικής δύναμης που είτε είναι άνεργοι είτε εργάζονται στο μη καταγεγραμμένο τομέα, δεν έχουν καμία ισχύ κρατήσεις σε ιδιωτικές εταιρείες. Όσοι βλέπετε τη Χιλή και τι γίνεται, όλοι καταλαβαίνουν το υλικό υπόβαθρο που υπάρχει. Εκεί κάνουμε μια παρένθεση. Η μεγάλη δυσκολία και το τεράστιο εμπόδιο για αυτές τις συγκλονιστικές κινητοποίησεις που βλέπουμε όλοι, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τους 30 νεκρούς, είναι ότι δεν υπάρχει ο φορέας, το κόμμα δεν υπάρχει, που να μπορέσει να δώσει μια επαναστατική διέξοδο σε ένα τόσο λεβέντη και σκληρό λαό όπως είναι οι Χιλιανοί που έχουν τραβήξει τα μύρια όσα όλα αυτά τα χρόνια. Και τέλος, μια ακόμα απόδειξη για το πόσο καλό είναι αυτό το μοντέλο που διαφημίζουν. Η Χούντα του Πινοτσέτ, η Mercedes που εφάρμοσε, ιδιωτικοποίησε το 1981 όλες τις συντάξεις με μία και μοναδική εξαίρεση. Τη συντάξη των στρατιωτικών και των αστυνομικών. Όλες οι άλλες ιδιωτικοποιήθηκαν. Και επειδή ξαναέρχεται το φρούτο της δίθεν ελεύθερης επιλογής συστήματος ασφάλισης, το οποίο αρχίζουν οι εργοδότες όλοι και το διαφημίζουν. Λένε, μα τι είναι αυτό, τόσες κρατήσεις τώρα εδώ πέρα κάνω, δεν μπορώ εγώ να τα δώσω. Ας πάμε στην ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία και να έχει δικαίωμα όλος ελεύθερη επιλογή, ρε παιδί μου, σου λέει, στο σύστημα σύνταξης. Ελεύθερη επιλογή στο σύστημα ασφάλισης, θα επιλέγει ο ίδιος το πακέτο του, το τέτοιο του και το αγνωτικό του. Λοιπόν, ο Χωσέ Πινέρα είναι ο αδερφός του σημερινού πρόεδρου της Χιλής. Ήταν τότε υπουργός εργασίας του δικτάκτορα Πινοτσέτ. Μετά τον είχε κάνει Παγκόσμια Τράπεζα ειδικό για τις μεταρρυθμίσεις των ασφαλιστικών συστημάτων ανά τον κόσμο. Αυτός είχε κάνει κάτι ακόμα πιο προχωρημένο. Είχε μετονομάσει την 1η Μάη του 1989 ως ημέρα ελεύθερης επιλογής συστήματος σύνταξης. Και είχε απαγορεύσει τις διαδηλώσεις και τις απεργίες για την Πρωτομαγιά. Τα είχε μετατρέψει. Αυτά επειδή μιλάνε για καινοτομίες και νεοτερισμούς, είναι πολύ παλιά αυτά τα πράγματα και τα ξέρουμε. Γνωρίζουμε δηλαδή τι είναι ο νόμος Κατούγκαλου, τι είναι ο νόμος Βρούτσι της Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από την πάνε τη δουλειά για την περιβόητη ανάπτυξη που τάζουν και πώς τη φέρνουν. Αυτές τις μέρες όμως, επειδή η κυβερνητική προπαγάνδα αλλά και η προπαγάνδα των εργοδοτών μέσα στους χώρους δουλειάς έχει πάρει φωτιά και κατασκευάζουν στοιχεία για να χρυσώσουν το χάπι των ανατροπών που έχετε και να περιορίσουν κυρίως από τους νέους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν ότι είναι ένα διάδεκτο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και σου λέει, παιδί μου, τι άλλο να χάσω χωρίς την ιδιωτική, κάνω παραπάνω να είναι. Λοιπόν, επειδή προσπαθούν να περιορίσουν τις αντιδράσεις, την οργάνωση της πάλης, όχι μόνο για να μην περάσουν, αλλά και για τις διεκδικήσεις που θα πούμε και στο τέλος, λοιπόν, φτιάχνουν και μία αντίστοιχη προπαγάνδα. Στους μεγαλύτερους ηλικία, και όσοι είναι στη σύνταξη, κοντά στη σύνταξη, τι τους λένε, θα πάρουν αυξήσεις. Δεν είναι παράξενο να φέρουμε μέσα στο ίδιο νομοσχέδιο, που αποκριθέται εδώ πάνω στο Γενάρη, να φέρουν μαζί και καμιά αύξηση, για να περάσουν και αυτές τις ανατροπές. Δεν είναι παράξενο, μπορεί και να φέρουν καμιά αύξηση. Έτσι δεν είναι, και το τυρί στη φάκα έτσι. Πρώτα το τρως, μετά σε τρώνε. Λοιπόν, έτσι θα είναι και αυτό, για τους μεγαλύτερους στην ηλικία. Για τους μικρότερους στην ηλικία. Λένε για τα καλά της ιδιωτικής ασφάλισης. Μάλιστα υπάρχουν πολύ μεγάλες εταιρείες, οι οποίες διαφημίζουν ιδιωτικά πακέτα υγείας κατά κύριο λόγο. Ακόμα για σύνταξη σου λέει, πάρε πρώτα αυτό και μετά βλέπουμε. Τα οποία επί τους ουσίας τι είναι, είναι για να κάνεις εξέταση αίματος, άντε και κάτι της παραπάνω. Είναι για να κάνεις εγχείρηση. Είναι για να κάνεις καμία σοβαρή θεραπεία, άμα σου τύχει χτύπα ξύλο κάτι άσχημο, σε σένα ή στην οικογένειά σου, για σένα ή για τα παιδιά σου. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα σε αυτά. Ας δούμε ένα παράδειγμα για τη διασφάλιση που εξασφαλίζεται μέσω αυτών των κεφαλαιοποιητικών συστημάτων επαγγελματικών ταμείων, στα οποία πρωτοστατεί και η ηγεσία της ΕΣΕ, τα οποία όσα γίναν φαλήρισαν όλα στην Ελλάδα, η τραπεζοϊπάρη ήταν η πρώτη που τα επέλεξε. Γιατί σου λέει, εμείς στην τράπεζα είμαστε, δεν ξέρουμε εμείς, ποιος ξέρει. Λοιπόν, όσα φτιάξανε, φαλήρισαν όλα. Έφτιαξε η Εθνική Τράπεζα, το ονόμασα Λεπιτέ, βάρεσε φούντο. Ακόμα ψάχνουν να βρουν αν θα πάρουν και τι θα πάρουν. Η Ιωνική Τράπεζα πρώτη, ένα πενιντάρι τους δίνει. Η Αγροτική Τράπεζα, τα ίδια.
Λοιπόν, οι τράπεζες ήταν οι πρώτες με τα περιβόητα επαγγελματικά ταμεία. Ακολούθησαν οι φαρμακοϊπάλληλοι, τη διοίκηση την πάνε για κακούργημα επειδή τα παίξαν στο χρηματιστήριο, δεν έμεινε χλουπιδρόξυλο, και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Και επειδή η ΓΕΣΕ όχι μόνο προτάσταται στους κλάδους να φτιαχτούν τέτοια επαγγελματικά ταμεία, τα οποία τα επαγγελματικά ταμεία λένε χαρακτηριστικά, αυτό διαβάζουμε από ένα επαγγελματικό ταμείο, το τελευταίο που ενέκρινε αυτός ο υπουργός ο Μηταράκης. Στο άρθρο 31 του καταστατικού λέει: ο κλάδος συνταξιοδοτικών παροχών εφαρμόζει το κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένης φοράς, εννοείται, και λέει: δεν οικειάται ούτε το ύψος της ΕΦΑΠΑΞ παροχής, ούτε το ύψος της επενδυτικής απόδοσης, ούτε το ύψος των επενδυτικών εξόδων. Τι οικειάται, θα σου πάνε λεφτά. Το οικειάται. Η ΓΕΣΕ τώρα λέει: μόνο στους κλάδους θα μείνουμε να κάνουμε και εθνικό επαγγελματικό ταμείο. Όλοι μαζί, λαβός για να βγουν μπροστά. Επαγγελματικά ταμεία. Είναι αυτά με τον νόμο ΡΕΠΑ. Ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Επειδή σου λέει ο άλλος, εντάξει, τα επαγγελματικά ταμεία είναι αυτά που ήταν. Ήταν και συνδικαλιστές σου λέει μέσα, αυτή φταίει. Ενώ η ιδιωτική ασφάλιση σου βάζει δεν είναι εταιρείες αυτές. Δεν είναι επεξηγέλασε. Έχει λέει υπάρχει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει υπάρξει και μια δέσμευση μεγάλη για να στηρίξει τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Μεγάλη δέσμευση. Εμείς δεν θα σταθούμε, υπάρχουν ιστορικά παραδείγματα πάρα πολύ μεγάλα μες στην κρίση. Πρόσφατα, όχι του 1930, η Ένωρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει γίνει και ένα ωραίο ντοκιμαντέρ ενός σοσιαλδημοκράτη του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ, στήριζε τη Χίλαρη Κλίντον, του Μάικλ Μουρ. Ο οποίος όμως για να στηρίξει τους δημοκρατικούς και να παίξει το γνωστό παιχνίδι της κυβερνητικής εναλλαγής, παρόλα αυτά έχει καταπιαστεί με ένα πραγματικό γεγονός. Το φαλιμέντο που βαρέσανε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πιο χαρακτηριστική, η Ένωρο, η μεγαλύτερη, και η Μπάξκορ. Οι οποίες άφησαν εκατομμύρια ανθρώπους, τους πέταξαν στον δρόμο. Έχουμε παράδειγμα στην Ελλάδα. Έχουμε την Ασπής Πρόνοια. Την Ασπής Πρόνοια, του περιβόητου ψωμιάδη. Η οποία δεν ήταν μια μικρή εταιρεία. Η Ασπής Πρόνοια στα φόρτε της ήταν η δεύτερη, η νούμερο 2. Ξέρουμε δηλαδή τι έγινε με το νούμερο 2, όχι με το νούμερο 6, 7 και 8, η οποία όχι μόνο φαλήρισε, αλλά κυνηγά τον κόσμο τώρα να του πάρουμε τα σπίτια. Όσοι είχαν επενδύσει, ό,τι είχαν κάνει, όσοι είχαν κάνει δάνεια μέσα από αυτά τα ασφαλιστήρια. Που τους λένε δεν σας ξέρουμε εκεί. Λίμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, παιδιά, να έχουμε το Συμβουλίο της Επικρατείας Δικαιοθήκη. Σου λέει έχετε δικαιωθεί, αλλά τραβάτε και άμα βγάλετε τα άκρη, ελάτε να το πείτε και σε εμάς. Αυτό τους λέμε. Λοιπόν, νομίζουμε ότι το θέμα σε σχέση με αυτά τα ζητήματα έχουμε κάνει μια προσπάθεια να το προσεγγίσουμε. Για να μην βιαστούμε τώρα και πούμε τι σημαίνει υποχρεωτική ασφάλιση, ιδιωτική ασφάλιση, αρκετοί από εδώ πέρα έχετε εμπειρία από τα αυτοκίνητα μες στην κρίση. Έτσι δεν είναι. 1,5 εκατομμύριο ανασφάλιση δοχήματα πήγαινε. Υποχρεωτική ασφάλιση έχουμε σε αυτά. Δεν λέει προαιρετικό, πήγαινε ασφάλιση στο αυτοκίνητο. Υποχρεωτικό. Δεν ξέρω, εδώ υπάρχει κανένας που αναζητούσε την πιο ακριβή ασφάλιση μέσα στην κρίση, γιατί όλοι μπορούν να αναζητάμε την πιο φτηνή. Λοιπόν, αλλά όταν μιλάμε για τα παιδιά μας, όταν μιλάμε για τα χέρια και τα πόδια μας, όταν μιλάμε για την υγεία, τη σύνταξη και την προστασία στη δουλειά, εδώ δεν μιλάμε ούτε για καθρέφτες, ούτε για παπρίς και τιμόνια. Έτσι δεν είναι. Είναι σοβαρά τα πράγματα αυτά και πρέπει να τα σκεφτούμε 2 και 3 φορές. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ παραπάνω, νομίζω το θέμα το έχουμε εξαντλήσει. Θέλουμε να πούμε μια κουβέντα γιατί επιμένουμε στην πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για δημόσια, καθολική, υποχρεωτική, κοινωνική ασφάλιση. Για υγεία πρόνοια, δημόσια και δωρεάν για όλους. Αυτό που λέμε συστηματικά για συντάξεις αξιοπρέπειας και θα δούμε και μια κουβέντα τι σημαίνει αυτό. Για μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, γιατί βάζουμε αυτή την πρόταση, την οποία την παρουσιάσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας. Την έχουμε κάνει φυλάδα, τη διακινούμε, γιατί επιμένουμε σε αυτό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, δεν μπορούμε
τον 21ο αιώνα να οργανώσουμε πάλι για ένα τόσο μεγάλο, για ένα τόσο σημαντικό μέτωπο όπως είναι το μέτωπο της κοινωνικής ασφάλισης με αιτήματα του παρελθόντος. Πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο έναν αμυντικό πόλεμο για να μην χάσουμε κάτι ακόμα. Ούτε αυτό το υποτιμάμε. Εδώ οι συνταξιούχοι μεθαύριο κατεβαίνουν από όλες τις πόλεις Ελλάδας στην Αθήνα για να πάρουν έστω μία σύνταξη στα Χριστούγεννα, να πάρουν ένα δώρο στα εγγόνια τους. Το υποτιμάμε. Εμείς παίρνουμε πρώτος τον αγώνα για αυτό το πράγμα. Όμως δεν μπορεί να οργανωθεί αγώνας με αίτημα όχι στο ασφαλιστικό της Νέας Δημοκρατίας. Και τι να πάμε, να μείνουμε στο Κατρούγκαλο, στο νομό Κατρούγκαλο. Δηλαδή να διαλέξουμε ανάμεσα στη Σκύλα και στη Χάριδη. Να διαλέξουμε ποιος θα μας φάξει καλύτερα. Να διαλέξουμε με ποιανού τον νόμο θα χάσουμε όλα τα δικαιώματα. Ή πολύ περισσότερο να οργανώσουμε αγώνα με αιτήματα του παρελθόντος. Δηλαδή με το πώς ήταν η εργασία, με το πώς ήταν η επιστήμη, με το πώς ήταν η τεχνολογία πριν 30 χρόνια. Οργανώνουμε την πάλι με τα αιτήματα που ταιριάζουν στην εποχή μας και στις δυνατότητές της. Γι' αυτό προβάλλουμε με βάση τη μελέτη που έχουμε κάνει και με αυτό που όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι σωστό και δίκαιο, ότι τα χρόνια ηλικίας συνταξιοδότησης δεν μπορούμε να πάμε μόνο με αίτημα να μην αυξηθούν. Τι να μην αυξηθούν, στα 67 χρόνια. Με αυτό θα πάμε. Εμείς λέμε ότι δεν μπορούν τα χρόνια ηλικίας συνταξιοδότησης να ξεπερνάνε τα 60 για τους άντρες και τα 55 για τις γυναίκες. Και να υπάρχει δικαίωμα σύνταξης κατώτερης για όποιον φτάσει αυτό το όριο ηλικίας. Να θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης. Γιατί παίρνουμε υπόψη και την τεράστια καταστροφή, παίρνουμε υπόψη την τεράστια ανεργία, παίρνουμε υπόψη την τεράστια ευελιξία και τους όρους δουλειάς που δουλεύει ένα τεράστιο κομμάτι της εργατικής τάξης της χώρας μας όλα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή θα μείνουμε μόνο αν έχει ο άλλος 7.000, 6.000, 5.000 ή πόσες χιλιάδες ένσημα, όπως λένε τα άλλα κόμματα. Όχι, βάζουμε ζήτημα. Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Και εκεί θα δίνεται μια κατώτερη σύνταξη, η οποία θα είναι σύνταξη αξιοπρέπειας. Τι σημαίνει αξιοπρέπειας? Σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το 80% του κλαδικού μισθού που υπάρχει. Για την κατώτερη σύνταξη, από το 80% του κατώτερου μισθού ή τα 20 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη. Για το οποίο φυσικά εμείς δεν λέμε αυτός ο μισθός να είναι στα 600 και στα 500 ευρώ. Βάζουμε ένα πρώτο έτοιμα, λέμε στα 751 και όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό σημαίνει αξιοπρέπεια. Αυτό σημαίνει μια σύνταξη που να μπορεί ένας άνθρωπος στοιχειωδός να ζήσει. Όχι απομονωμένη. Απομονωμένη τι σημαίνει να παίρνει μια σύνταξη και να πληρώνει όλα τα άλλα, αλλά ως συνεκτικό πλαίσιο. Δηλαδή, ότι δεν είναι δυνατόν τον 21ο αιώνα τον ασθενή να τον κοιτάζουν στην τσέπη ή στο χρώμα του δέρματος για το αν θα λάβει θεραπεία και να λένε τι είσαι εσύ, είσαι άνεργος απ' έξω. Είσαι ασφαλισμένος, καλοπληρώνεις μέσα. Πληρώνεις πιο καλά, σε καλύτερο νοσοκομείο. Είσαι μετανάστης απ' έξω. Είσαι πρόσφυγας, ούτε καν να μην σε βλέπω. Αυτό λέει μία. Είναι δυνατόν να αποδεχτούμε εμείς αυτό το πράγμα? Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν τάχα μου και επιστήμονες. Επιστήμονες τρομάρατος. Οι οποίοι, όπως έγινε προχτές, θα είδατε την κινητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών. Κάνανε μία ημερίδα. Εκεί μαζεύτηκαν τραπεζίτες, έμποροι της ιδιωτικής υγείας, διάφορα άλλα τροπτικά και κοράκια που έχουν μία ωραία ονομασία, τους λένε managers. Λοιπόν, human resource managers και άλλους managers. Λοιπόν, μαζεύτηκαν λοιπόν όλοι αυτοί εκεί και οι οποίοι κάνανε μία ημερίδα για να βρουν ιατρικά πρωτόκολλα και βγάλαν σαν λαό αυτόν, το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Οι οποίοι φτάνουν σε σημείο και τι λένε? Λένε, χρειάζεται να διορθωθεί
η στενότητα της προσφοράς. Αυτοί μιλάνε, όταν μιλάνε για την υγεία του κόσμου, μιλάνε με όρους προσφοράς της. Λέει μεγάλη προσφορά σήμερα που πρέπει. Πρέπει να κοπεί. Με όρους προσφοράς της. Χρειάζεται να διορθωθεί η στενότητα της προσφοράς, η οποία δεν έχει σχέση μόνο με τον αριθμό των γιατρών ή των νοσοκομείων, αλλά και με τη διαθεσιμότητα. Διότι μπορεί να υπάρχουν πολλοί γιατροί, αλλά πρέπει να βρίσκονται την ίδια στιγμή στον ίδιο τόπο ο γιατρός και ο ασθενής. Μπορεί δηλαδή, αλλού ασθενής και αλλού ο γιατρός, θα τα γράφουν επιστήμονες. Μην γελάτε. Γράφουν επιστήμονες άνθρωποι. Αυτό λέει δεν συμβαίνει σε άλλες αγορές. Παρά μόνο στην αγορά της υγείας λέει συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να είναι αλλού ο ασθενής, αλλού ο πελάτης, αλλού ο έμπορος. Ποιες είναι οι μονοπωλιακές τάσεις που αντιστρατεύονται τους νόμους της αγοράς? Με μία κουβέντα θεωρούν ότι είναι μεγάλο πρόβλημα το γεγονός ότι τις ανάγκες υπηρεσίας υγείας τις καθορίζει αυτός που τις παρέχει. Δηλαδή, είναι μεγάλο πρόβλημα, λέει, το ότι ο γιατρός λέει τι θεραπεία θα κάνεις. Δεν πρέπει να το λέει ο γιατρός. Πρέπει να το λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πρέπει να το λέει ο μάνατζερ που θα υπάρχει μέσα στο νοσοκομείο με τον κόφτη. Πρέπει να το λέει η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Αυτή πρέπει να το λένε. Σου λέει ήρθε στον γιατρό με σπασμένο πόδι και λέει ο γιατρός θα βάλεις γύψο. Κύριε, θα βάλεις γύψο γιατί η ασφάλειά σου δεν λέει για γύψο. Λοιπόν, αυτά τα αντιδραστικά τα κάναν η μερίδα. Τα κάναν η μερίδα. Όμως, συντρόφοι και σύντροφοι, είναι και μια ομολογία. Είναι μια ομολογία που επιβεβαιώνει τη μεγάλη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ότι δεν μπορεί να συνυπάρχει η ιατρική επιστήμη με τους νόμους της αγοράς. Η αγορά θα είναι η ιατρική επιστήμη πάλι. Δεν μπορούν να συνυπάρχουν αυτά. Γι' αυτό και λέμε ότι η υγεία, η πρόνοια, πρέπει να είναι δημόσια, δωρεάν, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση στον τομέα της υγείας. Αυτό είναι όχι απλά θέση, είναι αναγκαιότητα, είναι πραγματικότητα, είναι η επιστήμη. Είναι αυτό που επιτάσσει η ίδια η ζωή. Για τον ίδιο λόγο, βάζουμε και μια σειρά άλλα ζητήματα στην πρότασή μας. Δηλαδή, τι λέμε? Λέμε να κατοχυρώ το αυστηρό πλαίσιο υγιεινής και ασφάλειας στους τρόπους δουλειάς, με τη συμμετοχή και τον έλεγχο των εργαζομένων για την αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών. Εδώ υπάρχει ο παραλογισμός που λέει ότι υπεύθυνος για τα εργατικά, για την προστασία στη δουλειά, υπεύθυνος για να παίρνονται τα μέτρα ασφάλειας στη δουλειά, ποιος είναι? Είναι ο εργοδότης. Ο εργοδότης λέει. Πρέπει να προσλάβει ένα τεχνικό ασφάλειας και ο εργοδότης λέει που θα προσλάβει ένα τεχνικό ασφάλειας πρέπει να τηρεί όλες τις κανόνες. Ο εργοδότης θα τηρεί. Ακόμα και αυτό που υπήρχε πριν τις ανατροπές που περιγράψαμε, δηλαδή ότι να υπάρχει μία έστω ανεξάρτητη κρατική αρχή επιθεωρητών που να ελέγχουν μέσα στους χώρους δουλειάς αν τηρούνται τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, ακόμα και αυτό θέλουν να πάει περίπατο. Και φυσικά, εμείς μιλάμε για ιδιαίτερες κρατικές υπηρεσίες και παροχές για την προστασία της μητρότητας, τη φροντίδα και αγωγή της βρεφικής παιδικής ηλικίας, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους, τους ηλικιωμένους, τους χρονίους πάσχοντες και ειδικά κονδύλια για έρευνα, όπως και κρατικός οργανισμός φαρμάκου για την παραγωγή σύγχρονων φαρμακευτικών σκευασμάτων που κυκλοφορούν στην ελληνική και παγκόσμια αγορά. Θα πει κάποιος, μπορεί να διαφωνήσει κανένας με αυτά. Καλά, θα μου πεις, όπως περιγράψαμε, υπάρχουν περιορισμοί που διαφωνούν με αυτά. Και είναι όλοι εκείνοι που υπερασπίζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης που στηρίζουν τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης. Μιλάμε για τους πολιτικούς τους, μιλάμε για τους ανθρώπους των καπιταλιστών. Αυτοί φυσικά με αυτά τα ζητήματα διαφωνούν. Δεν μιλάμε για τους λαϊκούς ανθρώπους. Χρειάζεται όμως να συζητήσουν ποιο είναι το εμπόδιο για να υλοποιηθούν όλα αυτά. Δηλαδή το μεγάλο μέτωπο της κοινωνικής ασφάλισης.
αβίαστα, μπορούμε να πούμε, φέρνει στην επιφάνεια τη μεγάλη αντίθεση που υπάρχει στην κοινωνία μας, τη μεγάλη αντίθεση που έχουμε μπροστά μας και δεν επιτρέπει να οργανωθεί η κοινωνία και η οικονομία έτσι ώστε να δοθούν τέτοιου είδους παροχές και τέτοιου είδους δικαιώματα στους εργαζόμενους οι οποίοι μόνο αυτοί δουλεύουν και παράγουν και πληρώνουν όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο ο σοσιαλισμός του 20ου αιώνα έλυσε σημαντικά ζητήματα, αυτά που περιγράφουμε το εργαζόμενο λαό. Ιδιαίτερα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ήταν το πιο ορατό αποτέλεσμα της επαναστατικής πάλης του λαού σε όλο τον κόσμο. Για να αναρωτηθείτε, πού υπάρχουν τέτοια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης? Υπάρχουν εκεί που οικοδομούνταν στη Μισή Ήπειρο ο σοσιαλισμός, δηλαδή στην Ευρώπη. Εκεί υπάρχουν. Και εκεί που αναπτύχθηκαν μεγάλα κινήματα που διεκδίκησαν με την ύπαρξη του σοσιαλισμού τέτοιου είδους δικαιώματα. Δεν υπάρχουν τα λάθη. Αυτά είναι που έρχονται να ξυλώσουν και ακόμα μεγαλύτερη απόδειξη για αυτό που συζητάμε είναι ότι οι ανατροπές στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ξεκίνησαν επιθετικά τη δεκαετία του 90 μετά τις ανατροπές στις σοσιαλιστικές χώρες. Είναι μεγάλη αυτή η έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει ο Βενιζέλος, όχι ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, που θα τον πάρει για πρώτη δημοκρατία, λένε, τον Ελευθέρη. Αμέσως μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, ο οποίος για να πείσει τους καπιταλιστές τώρα, τους βιομήχανους της εποχής, να φτιαχτεί ένα υποτυπώδες για την εποχή του σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή μια σύνταξη, ένα εργατικά ατυχήματα, μια υποτυπώδη προστασία, είχε πει χαρακτηριστικά ότι αν σήμερα δεν χάσουμε λίγα, αύριο με την Επανάσταση θα τα χάσουμε όλα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της επαναστατικής πάλης και δείχνει ότι αυτό το μεγάλο μέτωπο της κοινωνικής ασφάλισης είναι ένα μέτωπο το οποίο δεν μπορεί να παλευτεί, ούτε μπορεί να προχωρήσει χωρίς ριζοσπαστικές, ριζικές αλλαγές στην κοινωνία και στην οικονομία. Δεν μπορεί να προχωρήσει κοιτάζοντας μόνο την κυβερνητική εναλλαγή. Δεν μπορεί να προχωρήσει συνδυάζοντας την αφαίρεση των δικαιωμάτων με αυτό που ζήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τούτος εδώ ο υπουργός ο Βρούτσης, για προκειμένου που συζητάμε, είναι ένας αντιλαϊκός υπουργός. Να βρούμε κάποιον άλλο πιο φιλολαϊκό υπουργό, σαν τον Κατρούγκαλο το προηγούμενο, ο οποίος θα φέρει κάτι πιο φιλολαϊκό. Είναι ένα μεγάλο μέτωπο, αφορά τους εργαζόμενους, αφορά τους αγρότες, αφορά τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες, αφορά όλο το λαό. Όμως από τα ίδια τα πράγματα απαιτεί μία πάλη η οποία συνδυάζει τη μαζική πάλη στον δρόμο με την πρόταση εξουσία. Δηλαδή είναι ένας αγώνας που απαιτεί ισχυρό κουκουέ με αυξημένη πολιτική επιρροή, δυνατό σε όλους τους χώρους δουλειάς για να πρωτοστατήσει όχι μόνο μπροστά σε αυτόν τον αγώνα, αλλά για να τραβήξει και για την ουσιαστική ανατροπή που μπορεί να κατοχυρώσει αυτά τα δικαιώματα να μην είναι προσωρινά, να μην είναι επεξίδου καημάμενα, πολύ περισσότερο να μην μάθει μια ολόκληρη γενιά να ζει με τα ψυχή μας. Ευχαριστώ.